επιστημονικές εισηγήσεις και παρουσιάσεις μέσα από αφηγήσεις και απεικονίσεις. Επί θεμελιωδών ζητημάτων περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της Διεπιστημονικής Διημερίδας που ξεκίνησε τη Δευτέρα και ολοκληρώνεται την Τρίτη με τίτλο «Μαστογραφήματα. Ο καρκίνος του μαστού από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα», που διοργανώνει ο τομέας κλασικής φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Σε μια προσπάθεια ολόκληρης προσέγγισης της νόσου, ένωσαν τις δυνάμεις τους άνθρωποι από διαφορετικούς επιστημονικούς επαγγελματικούς χώρους. Εκτός από τις επιστημονικές εισηγήσεις που έφεραν στο προσκήνιο, άγνωστα τεκμήρια για τον καρκίνο του μαστού από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας παρουσιάστηκαν τα νεότερα δεδομένα στην ογκολογία και τη χειρουργική. Οι ψυχολογικές και κοινωνικές πτυχές του καρκίνου, οι κοινωνιολογικές και νομικές προσεγγίσεις, ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή και άλλα. Στην έναρξη της διημερίδας, χαιρετισμό απίφθηναν μεταξύ άλλων η αναπληρώτρια Περιφερειάρχη Αγνή Νάκου, ο Αντιδήμαρχος αρμόδιος για θέματα πολιτισμού Μινάς Πασχόπουλος, η εκπρόσωπος του Συλλόγου Είμαστε Μαζί, ο καθηγητής Βυζαντινής Ιστορίας Χρήστος Σταυράκος, ο καθηγητής Αλέξανδρος Αλεξάκης, πρόεδρος του Παραρτήματος Ιωαννίνων της Αντικαρκινικής Εταιρείας Ευάγγελος Γκόλας και εκπρόσωπος του Συλλόγου Άλμα Ζωής. Η ιδέα αυτή δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί χωρίς τη συνδρομή της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Βαγγέλη Γκόκα, κοσμήτωρα της Σχολής και πρόεδρο του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, που ανταποκρίθηκε χωρίς ενδιασμού στην πρότασή μου για τη συνεργασία, καθώς και τον Γιάννη Κόκαλη, επίκορο καθηγητή γλυπτικής του ΤΕΤΕΤ, με τον οποίο συνεργαστήκαμε για την επιλογή των έργων. Το πρόγραμμα, αμέσως κανείς καταλαβαίνει πόσο εμβρηματική είναι η συγκεκριμένη διημερίδα και οφείλω να πω πολλά συγχαρητήρια σε όλους όσους είχαν την ιδέα των συγκεκριμένων ομιλιών. Συχνά η γλώσσα ή η ιατρική δεν είναι επαρκής για να επικοινωνήσουμε μια εμπειρία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η εικόνα στη φωτογραφία ή η κίνηση στο θέατρο και τον κινηματογράφο μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικές στην ανάδειξη ποικίλων τεχνικών θεραπείας και αναπαράστασης του πάσχοντος ή στιγματισμένου σώματος. Και επειδή ο καρκίνος υπήρχε και στο Βυζάντιο, θα ήθελα και συζήτησα με τον αγαπητό φίλο και εξαιρετικό συνάδελφο τον κύριο Αλεξάκη να μην πούμε πράγματα τα οποία θα επικαλύψουμε ο ένας τον άλλον. Πρέπει να σας πω ότι υπήρχε καρκίνος και στο Βυζάντιο. Η αυτοκράτηρα Θεοδώρα, η σύζυγος του Ιουστινιανού, η σύγχρονη βιβλιογραφία δεν το έχει ψάξει καλά, δεν ξέρω αν και σας στην ιατρική υπάρχουν άνθρωποι που φαίνεται δεν το ψάχνουν πολύ καλά, λένε ότι πέθανε από καρκίνο του μαστού. Τι κάνουν όμως οι αντιδράσεις μπροστά σε αυτό το φαινόμενο, σε αυτή τη μάστιγα? Η αλήθεια είναι ότι η πρώτη αντίδραση είναι η ιατρική και θα δείτε στην ανακοίνωση αύριο μια ενδιαφέρουσα διάσταση του θέματος. Η δεύτερη διάσταση είναι η θρησκεία. Αυτά τα δύο βρίσκονται σε τριβή, να έλεγα, στο, και θα το δείτε στην αυριανή μου ανακοίνωση. Να τον αντιπαλέψουμε και να τον εξολοθεύσουμε. Και αυτό γίνεται με την αντιμετώπιση, με την ενημέρωση για την νόσο, την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση που ισοδυναμεί με η ίαση. Το Άλμα Ζωής είναι ο σύλλογος όπου όλα του τα μέλη είναι γυναίκες που έχουν βιώσει την ασθένεια και έχει σαν στόχο την υποστήριξη και ενδυνάμωση των γυναικών που έχουν βιώσει ή βιώνουν αυτή την ασθένεια. Εδώ. Δύο ανθρώπινοι ασθένειες με κουλουδιάστατη δυναμική που από την αρχαιότητα ως σήμερα αποσχολούν τη σταμένα, την κοινωνία, τη θρησκεία, τις τέχνες, την επιστήμη. Την πρώτη ημέρα της διημερίδας, μία από τις πρώτες ομιλίες πραγματοποιήθηκε από την Πρίτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθηγήτρια παθολογικής ανατομικής Άννα Μπατιστάτου, που ανέπτυξε την ομιλία της με θέμα «Η εικόνα του καρκίνου». Βάλλον τον κόσμο, έτσι. Άρα η εικόνα ή οτιδήποτε βλέπουμε είναι απλώς ένα είδωλο. Θα σας πω λοιπόν μία βόλτα σε αυτές τις εικόνες που βλέπουμε, σε αυτές τις εικόνες που συνιστούν τον κόσμο των πέντε αισθήσεων που έχουμε. Εδώ είναι ένας άγορας. Ο καρκίνος είναι λιθάγορας, έτσι. Τι είναι ο καρκίνος λοιπόν? Ο καρκίνος είναι μια μάζα, ένας όγκος, ο οποίος αναπτύσσεται μέσα στο σώμα μας και ο οποίος όπως ο κάβουρας έχει κάνει πλοκάμια και βρίσκεται αγγυλωμένος, έχει γρασωθεί μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό. Είτε αυτός είναι μαστός, είτε αυτό είναι παχιέντερο, είτε αυτός είναι προστάτης. Άρα αυτός εδώ είναι το λιμάνι της Πρέπεζας, είναι ένας μικρός κάβουρας που είναι αγγυλωμένος στον καρκίνο. Όλοι σαν καρκίνος. Όλη η εικόνα λοιπόν είναι σκοτεινή και εδώ βρίσκεται ένας καρκίνος. Τι κάνουμε εμείς? Παίρνουμε αυτόν τον καρκίνο, τον βγάζουμε από εκεί. Και τέλειωσε. Πάμε στο επόμενο.
Στην είσοδο του Πολυχώρου Δημήτρης Χατζής λειτουργεί και η καστική έκθεση με τίτλο «Μαστογραφήματα» με έργα φοιτητών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.